Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Τι να πούμε, δεν πρέπει να πούμε κάτι τώρα. Προλαβαίνω να πούμε κάτι. Τίποτα. Αν θες μόνο να χαιρετήσει το Λουίς, γιατί είχαμε την ανακοίνωση. Και θέλω να ξέρω, πού πάει. Θα το μάθουμε. Αλλά εγώ τώρα το ρωτάω, τώρα ασχέτως ποδοσφαιριστή. Θα το έλεγα ρε παιδί μου για τον οποιονδήποτε, για να πάρουμε υπόψη τις συνθήκες. Δεν είναι οποιοδήποτε. Ναι, δεν είναι οπωσδήποτε. Δεν είναι, αλλά θέλω να πω, λοιπόν, ακούστε, η ανακοίνωση είναι 15 λέξεις. Ναι. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Διόγκο Λουίς Σάντο. Τελεία. Ναι, ούτε ευχόμαστε, ούτε τίποτα. Ούτε ευχαριστούμε. Αυτό ήταν. Λες, γιατί, ας πούμε. Μετά από 4,5 χρόνια, τέτοια ξεπετούλα. Ναι. Δηλαδή, δεν ανήκουν στον Διόγκο σε αυτή την ανακοίνωση ούτε μία λέξη αναθριαμβικό πρωτοσέλιδο. Όχι πρωτοσέλιδο. Ήταν ανακοίνωση ανακούφισης. Δεν ήταν λύση συνεργασίας. Ναι, δεν λέει όμως ευτυχώς ανακοίνωση λύση συνεργασίας. Εντάξει. Καταλαβαίνεις. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη ανακούφιση που δεν βάλαμε ούτε τον ευχαριστούμε. Το σπάω, για τα όσα πρόσφερε τέλος πάντων. Ναι. Θα μπορούσα να γράψω μόνο έφυγε. Ναι. Με την ίδια λογική. Ναι. Επιτέλους έφυγε. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά. Εντάξει, αφού δεν γράψα κανένα τύπο, ξέρω εγώ τον Μπούλο. Ναι. Πάλι καλά να λέμε. Δηλαδή, αφού υπήρχε και η ευπρέπεια να γραφτεί ότι ανακοινώνουμε τη λύση συνεργασίας κτλ. Ξουτ, ξέρω εγώ. Ξουτ. Ελπίζουμε να μας ξανατύχει παίκτης που πανηγυρίζει μόνος του τα γκολ που βάζει στην προπόνηση μόνος του. Ναι. Για παράδειγμα, λέω τώρα. Καλή του ώρα, λέω. Καλή του ώρα, όπως λέω, 15 λέξεις. Τόσα ξενύχτια, τόσα πρωτοσέλιδα, τόσα εκατομμύρια, τόσα λεφτά, τόσα. Προσδοκίες, όνειρα. Ναι, ρε, εσύ. Τόσα, δηλαδή. Τόσες φορές που γράφτηκε νέος Διοβάνι. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή 1,5 στρέμμα στον Αμαζόνιο κλαίει που έχει ξοδευτεί μόνο για τα πρωτοσέλιδα του Ντιόγκο. Ναι. Και αυτό ήταν 15 λέξεις. Είναι στενάχωρο. Να υπάρχει μια αντιστοιχία, ρε διάλα. Να υπάρχει μια αντιστοιχία, μια ελάχιστη. Δεν θα σας τη χρέωνε την ανακοίνωση αυτή. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Ντιόγκο είσαι. Ξέρεις ποιος θα τη χρέωνε. Ακόμα και αυτά. Αν θα πω εντάξει, τελείωσε. Τελείωσε. Γράψτε κάτι, ρε παιδί μου, πιο αυτό. Να είσαι καλά όπου και να πας. Να είσαι καλά. Θα σε. Πώς το λένε, έχεις GPS, μην νομίζεις ότι ναι, ότι έτσι θα βγει. Θα παρακολουθούμε, θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξή σου. Βέβαια. Για να δούμε που λέμε, αν θα κλείσει στόματα και τέτοια. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν τα άνοιξες και ποτέ μεταξύ μας, αλλά τέλος πάντων. Δεν νομίζω, γιατί ας πούμε, όταν είχε πάει ιδανικό στη Βραζιλία, είχε κάνει κάτι της, θα λέγαμε ρε παιδί μου ότι πήγε, έκλεισε στόματα, ότι δεν του πάει εδώ το περιβάλλον, ότι εκεί ξέρεις. Νιώθει καλύτερα. Ούτε εκεί έκανε τίποτα. Οπότε δεν νομίζω. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή, για κάποιο λόγο μέσα του το έχει παρατήσει. Τώρα, αν βρεθεί κάποιο προπονητή που να τον ψήσει και να τον φτιάξει και να τον πορώσει και κάποια ομάδα στην οποία να νιώσει όμορφα και να παίξει. Θα δούμε. Θα κλείσει στόματα, εγώ στο λέω. Θα δούμε. Μπορεί να το βρούνε και ποια είναι πραγματικά καλή θέση πρέπει να παίζει. Γιατί ξέρει, μετά από τόσα χρόνια εδώ πέρα ακόμα δεν το έχουμε. Αν πρέπει να παίζει στην κορυφή, πρέπει να παίζει δίπλα σε άλλο, πρέπει να παίζει πίσω από τον φόρο κορυφή. Ναι, δεν το έχουμε ακόμα. Θα γίνει ο μεγάλος δεξιός εξτρέμ. Θα γίνει. Παύλα επιθετικός που πάντα ονειρευτήκαμε. Αυτό θα γίνει. Ελεύθερος πλέον από τα δεσμά του. Ελεύθερος από τα δεσμά του. Αφήνει πίσω του την απαξία. Αφήνει πίσω του τους πικρόχολους Έλληνες. Και θα γυρίσει στην πατρίδα του, όπου θα ξαναβρει την αλεγρία, την πραγματική, και θα δείξει αυτό που μπορεί να κάνει. Από την καρδιά μας, το ευχόμαστε να κυλήσει καλά η ζωή του. Δεν είμαστε για κακίες τώρα. Έλεος, δηλαδή, κακία, το να βγάλετε κακία είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το ξέρετε και εσείς, το βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα εδώ πέρα. Εσείς βγάζετε κακία. Και στην κακία σας, βλέπετε ότι 12 χρόνια τώρα απαντάμε με καλοσύνη. Ναι. Δείξτε λίγη, δηλαδή βγάλετε και λίγο καλοσύνη από την καρδιά σας. Μόνο μαυρίλα, μόνο χολή, μόνο εμετό. Γιατί? Κερδίσατε κάτι. Διακοπή. Παρακαλώ, έχουμε δελτίο. Πάμε σε δελτίο. Ναι, ωραία. Διακοπή λοιπόν. Δελτίο. Και θα επανέλθουμε αφού όμως. Σας θυμίσουμε μάλλον ότι αυτόν τον καιρό η Fortnite έχει φέρει τεχνολογία Video Share στην Ελλάδα. Με την οποία επιτυγχάνεται ταχύτητες έως και 50 Mbps. Άρα τα πάντα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται πιο γρήγορα. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να γίνει δική σας με 10 ευρώ επιπλέον το μήνα, εφόσον έχετε το πακέτο Fortnite Double Play Economy.